Στο Μισεδάκιο της Ιερά Πέτρας ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του πρωταθλήματος για τις μεικτές ομάδες της ΕΠΣΗ απέναντι στο Λασίθι. Πανηγυρισμοί στο τέλος για την μεικτή K16, η οποία ήταν ήδη πρωταθλήτρια, έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο και έχοντας προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Η μεικτή K16 προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο μετά την ενέργεια του Ορφανουδάκη και το κοντινό πλασέ από τον Φίλιππο Καλογιαννάκη, 0-1. Λίγο αργότερα, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Παπαδάκη, ο Πολύδωρος Τσαβολάκης από κοντά κάνε το 0-2. Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στις αρχές της επανάληψης, ο Λιοντάκης για το Λασίθι μείωσε 1-2. Αλλά από εκεί και πέρα, το Ηράκλειο βρήκε ακόμα 2 γκολ με πρωταγωνιστή τον αρχηγό, τον Σπύρο Ορφανουδάκη. Λίγο πριν το τέλος, με ένα εντυπωσιακό σουτ, ο Ορφανουδάκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και λίγο αργότερα βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Λασιθίου, καθώς ο τερματοφύλακας δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα. Τελικό αποτέλεσμα για το επίπεδο K16, 1-4. Νωρίτερα είχε γίνει το παιχνίδι για τις μεικτές K14 ανάμεσα στο Λασίθι και το Ηράκλειο. Για το Γόητρο έπαιξε η ομάδα του Ηρακλείου, πέτυχε όμως μία εύκολη νίκη, προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο 0-2. Ο Μαγάκης έκανε το 0-1 στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και λίγο αργότερα ο ίδιος παίκτης βγήκε στο πρώτο δοκάρι και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ για το Ηράκλειο, δεύτερο γκολ και για τον Μαγάκη. Στην επανάληψη, ο Τριφίδης, που είχε μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι, πλάσαρε σύμφωνα με τον διαιτή, μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος για να γίνει έτσι το 0-3. Στην επόμενη φάση, φάση διαρκείας, στα καρέ του Λασιθίου, ο Ριακιωτάκης, ο αρχηγός της ομάδας, με πλασέ κάνε το 0-4 για την ομάδα του Νίκου Μιλωνίδη. Και στα τελευταία λεπτά, ένα υπέροχο γκολ με πλασέ από τον Βαρδουλάκη μετά την assist του Ριακιωτάκη για το 0-5. Και στην τελευταία φάση του αγώνα, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Σίφης Κοσόγλου με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 0-6 σε επίπεδο μεικτών K14.